Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris, εδώ παντούτε στο Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει η κυτρινόμαυρη ζώνη της ενημέρωσης. Όλα από τα Ρισονέιρα κοντά σας για το επόμενο δίωρο. Με Γιάννη Παραπονιάρη πίσω από το μικρόφωνο. Ξεκινάμε την σημερινή εκπομπή. Αλέξης Αβόπουλος και Χρυσάνθος Τσαλτίδης παρακολουθούν το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη και θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας προκειμένου να μας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις. Γενικότερα για το επόμενο δίωρο θα αναλύσουμε και θα καταθέσουμε εδώ όλα τα θέματα που υπάρχουν από την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τα δύο αθλήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα. Θα δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν. Έχουμε προγραμματίσει για σήμερα, μετά το διάλειμμα των 5.30, έχουμε προγραμματίσει και μια συνέντευξη για τον μπασκετικό Άρη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, μιας πάρα πολύ δύσκολης και έτσι όπως εξελίχθηκε εφιαλτικής χρονιάς για τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος πριν από λίγες μέρες κατάφερε να σώσει την παρτίδα, να αποφύγει τα όποια επικίνδυνα βαθμολογικά σενάρια στα οποία είχε πέλθει και σημειώνοντας τις νίκες τις οποίες ήθελε, ολοκλήρωσε την φετινή σεζόν με ήττα, βέβαια, εχθές στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό. Η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου, η οποία δεν τα κατάφερε απέναντι στους Ροδίτες, ιτήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος με 73-67. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όποιος το κέρδιζε, όποια από τις δύο ομάδες το κέρδιζε, θα ήταν αυτή η οποία θα έπαιρνε το εισιτήριο για τα play-off της διοργάνωσης. Νομίζω τα λες πάρα πολύ καλά. Και μπορείς να συνεχίσεις έτσι. Έχουμε κάτι δουλειά σε μέσα τον Αλέξη. Σε έχω προλογίσει. Πρόσεξε, σε έχω φέρει πρωτοτελεσμένο. Το καλοκαίρι θα λείπω όμως. Άλλο το καλοκαίρι. Τι? Εκεί πέρα με Νίκο Παπαδόπουλο φυσικά. Πλάι μου. Κάντε παρέα. Θα εννοείται. Εννοείται. Ωραία, γιατί... Καλά τα λες. Πες, θα συνέχισε έτσι. Εγώ με τον Αλέξη είμαστε έξω. Θα έρθουμε σε λίγο, να ξέρετε. Ναι, ναι, γιατί. Εδώ είμαστε. Έχετε δεσμευτεί στον κόσμο να μεταφέρετε ναι, ναι. Όλο το ρεπορτάζ. Το έγραψα και στο Facebook τώρα που έβαλα κείμενο στο SDNA ότι θα κάνω την εκπομπή. Οπότε δεσμεύτηκα δημοσίως. Ερχόμαστε σε λίγο. Συνέχισε εσύ. Λοιπόν, παρέμβαση από Χρυσάνθο Τσαλτίδη, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7 όπως είπαμε. Λέγαμε λοιπόν, με αφορμή για αυτή την συνέντευξη που θα έχουμε λίγο μετά τις 5.30, θα έχουμε έναν αθλητή από την μπασκετική ομάδα του Άρη να μας αναλύσει έτσι και να κάνει έναν απολογισμό των όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Λέγαμε λοιπόν ότι εχθές στη Ρόδο, απέναντι στον Κολοσσό, ο Άρης ήθελε τη νίκη και για το γόητρο και για το ονόρε, προκειμένου να μπει στην οκτάδα των play-off, εκεί όπου θα έδινε δύο παιχνίδια απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ολοκλήρωσε την φετινή σεζόν αήττητος, την κανονική περίοδο. Θα ήταν πιο πολύ αυτά τα παιχνίδια για το πρεστίζ και για ένα τελευταίο χειροκρότημα στο Νίγκ Άλις Χολ από τον κόσμο του Άρη, σε αυτά τα παιδιά τα οποία έμειναν πίσω, έκαναν την προσπάθειά τους φέτος και κατάφεραν να απομακρύνουν την ομάδα από τα επικίνδυνα μονοπάτια στα οποία είχε επέλθει γενικότερα καθ' όλη την διάρκεια της σεζόν. Υπήρχε έτσι ένας αναβρασμός, μία ανησυχία, μία αβεβαιότητα στον μπασκετικό Άρη και πώς άλλωστε θα μπορούσε να μην συμβαίνει αυτό από τη στιγμή που η διοίκηση Λάσκαρη ήταν ανύπαρκτη και οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια την ομάδα στην καταστροφή. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση εξομαλύνθηκε το τελευταίο διάστημα με την ανάληψη με τον Δημήτρη Γουλιέλμο να αναλαμβάνει τα ηνία της ΚΑΕ.
κάποιοι άνθρωποι να τρέχουν καθημερινά για την ομάδα, να καλύπτουν κάποιες υποχρεώσεις, κάποια πολύ βασικά πράγματα, κάποιες πολύ βασικές λειτουργίες που το προηγούμενο διάστημα δεν γίνονταν στην ΚΑΕ. Θυμόμαστε άλλωστε ότι φτάσαμε σε σημείο να μην λειτουργούν ούτε καν τα γραφεία, οι υπάλληλοι της ΚΑΕ να προχωρούν σε επίσχυση εργασίας και να μην λειτουργούν ούτε καν τα γραφεία. Παρ' όλα αυτά, με συντονισμένες ενέργειες, με ανθρώπους οι οποίοι σπυρώθηκαν γύρω από την ομάδα, έβαλαν και κάποια χρήματα και ένα έτσι αρκετά σεβαστό ποσό από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Κάλυψαν κάποιες υποχρεώσεις, κάλυψαν κάποιες τρύπες προκειμένου να βγάλει ανέμακτα και χωρίς περαιτέρω περιπέτειες η ομάδα την φετινή χρονιά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής μας και με έναν εκ των πρωταγωνιστών, με έναν αθλητή του μπασκετικού Άρη. Θα μας δώσει και αυτό το στίγμα του για το πώς έζησε από μέσα εκ των έσω την όλη κατάσταση. Θα μας μεταφέρει λίγο το κλίμα από τα αποδυτήρια, ο ίδιος και οι συμπαίκτες του πώς αντιδρούσαν σε όλα αυτά τα προβλήματα με τα οποία ήταν υποχρεωμένοι να ζουν. Θα τα δούμε, θα μας καταθέσει και ο παίκτης του Άρη θα μας κάνει έτσι την δική του τοποθέτηση. Κύριε Σαββόπουλε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, η παρουσία του Γιάννη Παραπονιάρη σημαίνει ότι σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με την καλαθόσφαιρα, με την πορτοκαλί μπάλα. Το αξίζει άλλωστε η ομάδα, γιατί ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της. Μετά το διάλειμμα του 5.30, όπως σας είπε και ο Γιάννης, θα ακούσουμε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές, ο οποίος, επειδή ήταν και πέρσι στην ομάδα, έχει φαντάζομαι να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Φυσικά εννοείται ότι μέχρι και τις 7 θα δώσουμε και όλο το γεμάτο. Γιατί μεσολάβησε και ένα Σαββατοκύριακο που δεν είχαμε τριήμερο, μάλιστα, γιατί ούτε την Παρασκευή κάναμε εκπομπή, λόγω του τελικού που έχουν τρέξει κάποια πραγματάκια όσον αφορά το ποδοσφαιρικό Άρη, που έχει και παιχνίδι την Τετάρτη, με εμβόλυμη αγωνιστική σε αυτό το ξεκούραστο και ευχάριστο και πολύ σύντομο ταξίδι 10 ωρών που έχει να κάνει η ομάδα στη Σπάρτη για τα τρία τελευταία παιχνίδια για την ολοκλήρωση της φετινής προσπάθειας στην football. Υπάρχει αρκετό ρεπορτάζ και για φημολογία που αφορά προπονητή και γενικότερα κινήσεις που περιμένουμε να γίνουν το επόμενο διάστημα. Ο Γιάννης Ζάτσης είναι πάντα μαζί μας, φυσικά, εννοείται εδώ. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστείλετε στο 54526, αν θέλετε να θέσετε κάποιο ερώτημα στον φιλοξενούμενό μας μετά το διάλειμμα το 5.30, φυσικά είναι καλοδεχούμενη η ερώτηση. Εδώ θα είμαστε στο στούντιο για να την μεταφέρουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, ώστε να ετοιμαστούμε να υποδεχθούμε τον Μιχάλη Τσαϊρέλη σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε όλα από Άρης On Air στο Λίμπερο 107,4. Σήμερα είμαστε τρεις, έχουμε και έναν δίμετρο μαζί μας για να μας προσέχει. Το Γιάννη Παραπονιάρη, τον μπασκετικό μας ρεπόρτερ, ο οποίος πέρασε μια πάρα πολύ ωραία σεζόν φέτος. Εξαιρετική σεζόν για τον μπασκετ. Αξέχαστη. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι η ομάδα τερμάτισε στην ένατη θέση του πίνακα της βαθμολογίας, παρά το γεγονός ότι πριν δύο αγωνιστικές μιλούσαμε για σωτηρία και έπρεπε η ομάδα είχε must win. Παιχνίδι που βέβαια εκ του αποτελέσματος και όσα έγιναν με το Γκόριβο και να μην κέρδιζε κανένα μάτσο ο Άρης θα σωνόταν, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα κέρδιζε ο Γκόριβος αν ήταν ο Άρης στη θέση του Πανιωνίου. Σε κάθε περίπτωση, σε μια τέτοια σεζόν η ομάδα είχε αρκετά ζητήματα, αλλά ο κόσμος για μια ακόμη φορά βγήκε πρωταθλητής, γιατί πρωταθλητισμός είναι όταν βγαίνεις δεύτερο στα εισιτήρια απέναντι σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ με διπλάσιο και τριπλάσιο γήπεδο. Πέρασε ο Παναθηναϊκός πρώτος, ο οποίος όμως έχει γήπεδο, πόσο, 17-18.000 είναι το Νίκος Γκάλης. Ναι, το Νίκος Γκάλης. Άρα ένα ωραίο θέμα είναι ότι τα δύο γήπεδα Νίκος Γκάλης είχαν τα περισσότερα εισιτήρια. Λοιπόν, πάμε όμως έναν από τα παιδιά που πραγματικά φέτος έκαναν μια καλή σεζόν μέσα σε όλο αυτό που γινόταν στην ομάδα. Να καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Τσαϊρέλη. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μιχάλη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλά. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι μια χαρά. Έχουν πέσει οι παλμοί, έχει πάει η καρδιά στη θέση της μετά κυρίως το μάτς με τον Πανιόνιο, οπότε με περισσότερο καθαρό μυαλό βλέπουμε το μέλλον και το τι γίνεται από εδώ και στο εξής, φαντάζομαι. Ναι. Ο τελευταίος μήνας ήταν πολύ έντονος, ήταν μια τρέλα που ευτυχώς δεν ξεπεράσαμε. Πάντως, Μιχάλη, δεν είναι πιο δύσκολο, γιατί αρκετά, όπως και εσύ και άλλα παιδιά, είχατε συνηθίσει σε άλλους στόχους. Δεν είναι πολύ πιο δύσκολο
να κυνηγάς, ειδικά όταν φοράς τη φανέλα του Χάρη, παραμονή ή τέλος πάντων, εντάξει, όχι να κυνηγάς, να έχεις την ανάσα του αντιπάλου κοντά σου. Να ξέρεις ότι αν χάσεις από τον Πανιόνιο, κινδυνεύεις. Κινδυνεύεις, ναι. Θα σου μιλήσω ειλικρινά. Σίγουρα ήταν για όλα τα παιδιά, υπήρχε μεγάλη πίεση όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Απλά για μένα ήταν διπλό το βάρος, γιατί είμαι και από Θεσσαλονίκη και ξέρω πόσο ο κόσμος αγαπάει και τις δύο ομάδες Θεσσαλονίκης, πόσο ο κόσμος το Άρη είναι δίπλα στην ομάδα, αντιστηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, και υπήρχε διπλή πίεση. Γιατί άλλο να είσαι από άλλη περιοχή, από Αθήνα, από άλλο μέρος της Ελλάδας, και άλλο να είσαι να μένεις π.χ. κοντά στο γήπεδο, να ξέρεις τι γίνεται στην ομάδα, όλα αυτά. Και γενικά νομίζω, Μιχάλη, για τους Έλληνες παίκτες το αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Γιατί η αλήθεια είναι πως ένας Αμερικάνος, ένας ξένος παίκτης, ίσως να είναι και περαστικός από μια ομάδα, θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, βέβαια θα τον ακολουθεί η αποτυχία, αλλά νομίζω ότι δεν προσμετράται, δεν έχει το ίδιο βάρος όσο έχει για έναν Έλληνα αθλητή, και πόσο μάλλον όταν αυτός είναι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Πάντως γενικότερα είχατε να διαχειριστείτε πολύ έντονες έτσι αναλλαγές στο συνέστημα. Πριν από μια εβδομάδα, όπως είπε και ο Χρήστανθος στον πρόλογο, είχατε την πίεση του αποτελέσματος, παίζατε ένα do or die παιχνίδι με τον Πανιόνιο, και μετά από 8 μέρες η ομάδα χθες βρέθηκε στη Ρόδο προκειμένου να παίξει την είσοδό της στα play-off. Πώς ήταν γενικότερα όλη αυτή η κατάσταση, πώς την αντιληφθήκατε εσείς? Ναι, καλά, τα παιχνίδια do or die ξεκίνησαν πολύ πιο νωρίς. Ήταν, από ό,τι θυμάμαι, το πρώτο ήταν με τα Τρίκαλα. Σωστά. Απλά τώρα φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού και δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα, έπρεπε να κερδίσουμε. Τι να σας πω, ήταν κάτι το τρομερό. Δηλαδή πριν 2 εβδομάδες λέγαμε αν θα σωθούμε ή όχι, και το πιστεύαμε. Μία, αλλά απ' την άλλη, λόγω του ότι η ομάδα είχε τρομερά σκαμπανεβάσματα μέσα στη χρονιά, δεν υπήρχε αυτή η σιγουριά. Και μετά από 1 εβδομάδα παίζαμε για να μπούμε play-off. Ήταν κάτι τρελό. Ένα σχόλιο, Μιχάλη, για το χθεσινό παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι υπήρχε βαθμολογικό κίνητρο, γιατί όποια ομάδα έπαιρνε την νίκη χθες έμπαινε και στην οκτάδα. Κυρίως στο ξεκίνημα της αναμέτρησης είδαμε τον Άρη πολύ νευρικό, πολύ άστοχο στην επίθεση. Ποιος ο λόγος που παρουσιάστηκε έτσι η ομάδα? Να σου πω την αλήθεια, δεν μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση. Αυτό το έχουμε δει από την ομάδα μας στα μισά και παραπάνω παιχνίδια όλης της χρονιάς. Λόγω των προβλημάτων θα πω, υπήρχαν πολλά πράγματα που μας απασχολούσαν όλη τη χρονιά. Τώρα θα μου πεις, η ομάδα σώθηκε και πήγαινε για κάτι καλύτερο. Για ποιο λόγο να έχεις αυτήν την εικόνα και την νευρικότητα? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω με σιγουριά. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι γυρίσαμε το μείον 20 που είχαμε, παλέψαμε στο τέλος, βάλαμε κάποια κρίσιμα σουτ. Η Ρόδος, όπως είδατε, έβαλε 2-3 μεγάλα σουτ αυτή και κέρδισε το παιχνίδι. 5 στα 5, όπως είπε και ο κ. Αγγέλου στη συνέντευξη τύπου, στα τελευταία 2 λεπτά είχε απόλυτη ευστοχία. Καλά, τα 2 εκεί από τα πλάγια, το ένα που χτυπάει στο στεφάνι, στο ταμπλό και μέσα. Δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να το κάνει ξανά ο παίκτης του Κολοσσού αυτό. Αυτό που λες, Χρυσάνθε, το τρίποντο που βάζει ο Μπρέι, θυμίζει λίγο το τρίποντο που βάζει ο Γιαννόπουλος στο πρώτο μάτς, στο παιχνίδι του Αλφα γύρου με τον Έθιμνο. Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω γύρω στα 2,5 λεπτά, Έλληνας είναι ο παίκτης που το βάζει. Ο Αγγελάκος από τη γωνία. Ναι, από τη γωνία, ναι. Που χτυπάει στο στεφάνι, στο ταμπλό και μέσα. Δηλαδή, ναι. 3 φορές χτύπησε. Εντάξει. Συμβαίνουν. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, παίξαμε ακριβώς όπως έπρεπε να παίξουμε στο τέλος. Πιέσαμε τη Ρόδο, έκανε κάποια λάθη, συνεχίσαμε. Είναι λογικό να αφήσεις κάποια ελεύθερα σουτ όταν κάνεις παγίδες. Ρισκάραμε και τα βάλανε. Οπότε, κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Ερώτηση που θέλω να τη ρωτήσω από το καλοκαίρι. Πώς έμεινε στην ομάδα το καλοκαίρι με όσα είχαν γίνει πέρσι? Γιατί οι άλλοι ήρθανε, δεν ξέρανε. Οι άλλοι δεν ξέρανε. Εντάξει,
μίλησε και με τον Σπύρο τον Μούρτο. Είχα έρθει, κοντά και με διάφορα άτομα που ήταν στην ομάδα. Μίλησα και με τον κότσο τον Παναγίου τον Γιαννάκη. Συνοηθήκαμε και κάποια πράγματα με τον προηγούμενο τη διοίκηση που δεν γίνανε. Α, ωραία, ναι. Ναι. Και έτσι πήρα την απόφαση να μείνω. Μάλιστα. Πάντως, αγωνιστικά έχω την αίσθηση, παρόλο που εντάξει, η ομάδα ως Άρης το καταλαβαίνει ο καθένας, το η ένατη θέση, όχι απλά δεν είναι καλή, αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει. Είναι νομίζω ότι προσωπικά εσύ είχες καλή χρονιά, είχες καλή σεζόν. Ναι, προσπάθησα πάρα πολύ. Εντάξει, πέρσι δέχτηκα μεγάλη κριτική, οπότε κατασκέφτηκα τα λάθη μου, σκέφτηκα πώς μπορώ να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα. Εντάξει, όσο να είναι και όταν είσαι δεύτερη χρονιά σε μια ομάδα νιώθεις πιο άνετα από την πρώτη, οπότε μου βγήκε. Αν και δεν βγήκε σε όλη την ομάδα, ο οποίος είναι ο αρχικός στόχος, αλλά τι να κάνουμε. Είχες και θέματα τραυματισμού, Μιχάλη, και νομίζω ότι εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις κάποια προβλήματα με τη μέση σου, με το δάκτυλο, ένα πρόβλημα που έχεις, οπότε αυτό έκανε ακόμη πιο δύσκολο. Ναι, είχαμε αρκετά προβλήματα και εγώ και συμπαίκτες μου. Ήταν δύσκολη χρονιά, πολλές απόψεις, πολλά τα ταξίδια, η ομάδα είχε μικρό rotation, οπότε βαρινόμασταν διπλά, γιατί παίζαμε δύο παιχνίδια κάθε 2-3 μέρες είχαν παιχνίδι. Τα ταξίδια ήταν πάρα πολλά, μεγάλα, πολύ πούλμαν. Όλη αυτή η επιβάρυνση συσσωρεύεται και βγαίνει σε προβλήματα, δηλαδή είναι λογικό. Σωστά. Στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, Μιχάλη, υπήρξε και η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης αποχώρησε, ο Βαγγέλης Αγγέλου ήρθε, βελτίωσε κυρίως την ψυχολογία σας, τουλάχιστον από αυτό που είδαμε μέσα στο παρκέ, και κατάφερε έτσι να βάλει και στο παιχνίδι της ομάδας 2-3 στοιχεία τα οποία τη βοήθησαν να βελτιώσει έτσι την εικόνα της. Και την επίθεση βελτίωσε. Και την επίθεση. Ή τουλάχιστον, δεν ξέρω αν βελτίωσε ή όχι ο προπονητής, θα μας πει ο Μιχάλης, αλλά η ομάδα επιθετικά έδειξε περισσότερα πράγματα. Θα μου πεις, είναι άλλο να παίζεις με τον Πανιόνιο, είναι άλλο να παίζεις με τον Προμηθέα παραδείγματος χάρη ή το Λαύριο ή οτιδήποτε άλλο φέτος. Παίζει ρόλο και με ποιους έχεις αντιπάλους, έτσι. Σίγουρα. Εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι για τον Κώστα Γιαννάκη καταρχήν, ότι οι συγκυρίες ήταν έτσι ώστε εμείς δεν μπορέσαμε οι παίκτες να δείξουμε αυτά που μπορούσαμε και μας είχε δείξει. Εντάξει, είναι ένας πετυχημένος προπονητής. Όλα αυτά τα χρόνια ξέρουμε ποιος είναι, ποια είναι η πορεία του από το μπάσκετ. Μας βοήθησε τον καθένα ατομικά σίγουρα. Από εκεί και πέρα, στο ομαδικό κομμάτι, λόγω των πολλών προβλημάτων, αλλιώς σχεδιάστηκε η ομάδα, φύγανε παίκτες, ήρθαν παίκτες, οικονομικά προβλήματα, όλα αυτά, δεν ήταν το κλίμα έτσι ώστε να δείξουμε στο παρκέ αυτά που μας έδειχνε ο ίδιος, τα οποία θα ήταν τελείως διαφορετικά, μα ήταν διαφορετικές καταστάσεις. Τώρα, ναι, δείξαμε διαφορετικό πρόσωπο με τον Κώστα Αγγέλου. Αν και ξέρετε τι νομίζω, δηλαδή δεν μπορεί να κριθεί ένας προπονητής πετυχημένος ή αποτυχημένος όταν είναι σε μια ομάδα 15-20 ένα μήνα. Πόσα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Πολύ δηλαδή, δύσκολο. Κάποια συγκεκριμένα πράγματα 8 μήνες. Εγώ νομίζω πιο πολύ είναι στο θέμα της ψυχολογίας, το οποίο είναι κατά την γνώμη μου το 50%. Από εκεί και πέρα, εντάξει, έβαλε κάποια πράγματα για αυτός φυσικά, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να αλλάξεις πάρα πολλά πράγματα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πάντως, ένα διάστημα έτσι τριών εβδομάδων. Ίσως αυτό λειτουργήσε και σαν ηλεκτροσόκ, να ξυπνήσουμε λίγο και οι παίκτες, ξέρεις. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Βέβαια, σίγουρα. Πάντα μια αλλαγή προπονητή βοηθάει την ομάδα να αφυπνιστεί. Εδώ ο Πανιόνιος άλλαξε προπονητή, έκανε τρεις σύντες και σώθηκε. Σημαίνουν και αυτά. Ποτέ δεν ξαναγίνει. Πραγματικά. Μιχάλη, κατά τη διάρκεια της σεζόν, και ενώ τα πράγματα είχαν φτάσει σε οριακό σημείο όσον αφορά την ΚΑΕ,
κυρίως από αυτή την αναβλητικότητα που υπήρχε από την προηγούμενη διοίκηση. Σε μια τοποθέτησή σας, και νομίζω και εσύ την είχες κάνει αυτή τη δήλωση, είχατε υποστηρίξει ότι η αγάπη που έχετε μεταξύ σας οι παίκτες σας δίνει το κουράγιο για να συνεχίσετε να δίνετε τον αγώνα σας. Πώς μπορέσατε και διατηρήσατε το καλό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια από τη στιγμή, όπως είπες, που έφυγαν παιδιά, ήρθανε καινούργια, οι περισσότεροι ήταν ξένοι οι οποίοι έπρεπε να εγκληματιστούν, εσείς οι Έλληνες είχατε και έναν επιπλέον ρόλο έτσι να τους καθοδηγήσετε και να τους δώσετε να καταλάβουν κάποια πράγματα. Πώς ήταν όλη αυτή η κατάσταση? Το καλό της υπόθεσης είναι ότι οι Έλληνες μεταξύ μας γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Δηλαδή ήμασταν φίλοι και πριν βρεθούμε στη συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ, θεωρώ, στην επικοινωνία μεταξύ μας και στην υπομονή που έπρεπε να κάνουμε. Mm-hmm. Και ευτυχώς ανταμευθήκαμε. Δηλαδή σώθηκε η ομάδα, πήγαμε να μπούμε στα πλέι-οφ να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Μας βγήκε σε καλό όλο αυτό. Mm-hmm. Να πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα, Μιχάλη. Το συμβόλαιό σου λύγει, ήταν διετές ουσιαστικά, ήταν ένα συνένα με οψιόν ανανέωσης το προηγούμενο καλοκαίρι. Ενεργοποιήθηκε αυτή η οψιόν, έμεινες στην ομάδα, συνέχισες. Φέτος όμως ολοκληρώνεται. Έχεις σκεφτεί καθόλου το τι θα κάνεις, το επόμενο βήμα, ή ακόμα είναι πολύ νωρίς για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία? Το μυαλό μου αυτή τη στιγμή είναι τόσο μπλοκαρισμένο που δεν σκέφτομαι τίποτα. Καλά, είναι προφανές ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσω κι εγώ να... Έλα τώρα, αυτό είναι τρίπλα ποδοσφαιριστή τώρα, δεν είναι τρίπλα μπασκεπολίστα. Τι είναι μπλοκαρισμένο, δεν σκέφτεσαι τίποτα τώρα? Τι θα κάνεις, πες μας. Τώρα εδώ όλα. Άμα παίζεις και ποδόσφαιρο, πες μας, θα ξέρουμε δηλαδή. Α πούμε τον Καρυπίδη, να σου δώσει κάτι συμβόλαιο. Έπαιζα μικρός και έχω πάρει τα κόλπα από εκεί. Καλά, σίγουρα θα κάτσω να σκεφτώ τι θα κάνω την επόμενη χρονιά κτλ. Τώρα όσον αφορά την ομάδα με ρωτάς, νομίζω, όπως έχω ξαναπεί, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Α και η συζήτηση για το αν θα μείνει ή όχι είναι στο Μ. Δηλαδή η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Σωστά. Φυσικά και δεν έχουμε καν μιλήσει για αυτό το θέμα, έτσι. Mm-hmm. Φυσικά και θα υπάρξουν επαφές, θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε τι γίνεται. Αλλά πρέπει να λυθούν κάποια θέματα πρώτα για να μου γίνει πρόταση, έτσι, ακόμα δεν μου γίνει πρόταση. Να λυθούν πρώτα κάποια θέματα, να μου γίνει κάποια πρόταση και να το συζητήσουμε. Δηλαδή είναι πολύ γενικό αυτό. Και επειδή από το ρεπορτάζ είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, βέβαια δεν είναι και κάτι το συνταρακτικό, απλά επειδή είσαι και από πέρσι στην ομάδα και αγωνίστηκες και παλαιότερα στον Άρη, σου οφείλεται και ένα αρκετά μεγάλο ποσό, καθώς έχεις λαμβάνει και από την περσινή σεζόν, αλλά είσαι και επιστωτής στο άρθρο 99, οπότε φαντάζομαι ότι πρέπει να διευθετηθεί κάπως η κατάσταση και σε αυτό το κομμάτι. Μήπως το δεις για ιδιοκτήτης? Ναι, το ποσό είναι πολύ μεγάλο. Τώρα ξεκινάω να το σκέφτομαι. Δεν ήθελα να σκέφτομαι το οικονομικό κατά τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί μόνο ο κακός σου κάνει να το σκέφτεσαι τέτοια πράγματα, το βάζει αυτές τις σκέψεις. Τώρα που τελείωσε η χρονιά και πήγαν τα πράγματα όπως πήγαν, τώρα ξεκινώ να σκέφτομαι και αυτό το κομμάτι. Εντάξει, που είναι λογικό, είμαστε επαγγελματίες. 100% από αυτό ζεις. Υπάρχει όντως μια διαφορετική στάση από τους ανθρώπους που βρίσκονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ομάδα? Δηλαδή, έχετε πάρει χρήματα? Εντάξει, εγώ δεν λέω να σου έχουν δώσει τα μισά λεφτά που σου χρωστάνε οτιδήποτε άλλο, αλλά παίρνετε χρήματα. Υπάρχει μια ροή πλέον από αυτούς τους ανθρώπους? Υπάρχει, ναι. Υπάρχει φυσικά. Βέβαια, τα χρήματα που παίρνουμε δεν είναι, θα έλεγα, πολλά, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκινήσανε μια προσπάθεια από το μηδέν. Η ομάδα ήταν καταχρεωμένη, κάνουν μια προσπάθεια. Με τον μπήκαν στην ομάδα, ποτέ δεν είπαν ότι σε μια εβδομάδα θα δώσουμε 4 εκατομμύρια και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι και θα συνεχίσουμε. Είπαν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, να κάνουμε υπομονή, το σεβαστήκαμε. Το θέμα είναι ότι ό,τι έχουν πει το έχουν πράξει.
Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και νομίζω, Μιχάλη, για εσάς τους επαγγελματίες και γενικότερα όλους όσους βρίσκονται στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, η γλώσσα της αλήθειας νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο προσόν για κάποιον ο οποίος ασκεί διοίκηση. Να έρθει και να σου μιλήσει τίμια και να σου πει: ξέρεις κάτι, έχω αυτή τη δυσκολία. Θα το τακτοποιήσουμε το θέμα τότε ή θα το δούμε τότε. Γενικότερα νομίζω ότι είναι και το πιο τίμιο. Θα βοηθήσεις κι εσύ, αλλά απ' την άλλη όταν κάθεται κάποιος άνθρωπος και σε κοροϊδεύει, θα αντιδράσεις, έτσι, είναι λογικό. 100%. Εσένα δεν θα με βοηθήσεις. Mm-hmm. 100%. Εσύ είχες πάρει τηλεοπτικά για τα περσινά, για τα φετινά, τα προπέρσινα του 99. Πού απ' όλα, τι έχεις, έχεις βάλει τίποτα με τηλεοπτικό, γιατί νομίζω είναι η πιο στάνταρ εγγύηση για έναν αθλητή τα τηλεοπτικά, είτε μιλάμε για μπάσκετ, είτε για ποδόσφαιρο, είτε για οτιδήποτε. Είχαμε πει κάποια, ότι κάθεσε κάποια τηλεοπτικά με την προηγούμενη διοίκηση, άλλα είπαμε, άλλα συμφωνήσαμε, άλλα κάνανε. Τέλος πάντων, τώρα αυτά σίγουρα δεν γίνανε αυτά που είχαμε πει. Μάλιστα. Μπήκε ένα ποσό στα τηλεοπτικά, εντάξει, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το ποσό που μου οφείλεται, αλλά εντάξει. Έχουμε μάθει να ζούμε αυτά, τι να κάνουμε. Νομίζω ότι πέρα από τις τρίπλες σου, αν μια διοίκηση σου εξασφαλίσει τα χρήματα που ήδη στα χρωστάει η ομάδα αρκετό χρονικό διάστημα, θέτει αυτομάτως μια διαφορετική βάση συζήτησης για την ανανέωση, εφόσον βέβαια και όποιος προπονητής ή οτιδήποτε άλλο πει ναι, παιδιά, θέλω να συνεργαστώ με τον Μιχάλη. Γιατί υπάρχει και αυτό πάντα, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό θα έλεγα. Τον πρώτο λόγο το έχουν προπονητές, έτσι, μην το ξεχνάμε, άσχετα με τις οφείλες κτλ. Από τον προπονητή εξαρτάται ποιους παίχτες θα αφήσει να φύγουν, ποιους παίχτες θα κρατήσει, ποιους παίχτες θα πάρει, έτσι. Ναι, φυσικά. Δηλαδή είναι και απ' την άλλη για εμάς ο επαγγελματίας δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο να αλλάζει περιβάλλον κάθε 1-2 χρόνια. Το από τρέχεις Αθήνες. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτό που λέει ο Μιχάλης, νομίζω ότι και η δική σου πρόθεση, εφόσον εξομαλυνθεί η κατάσταση, Μιχάλη, είναι να παραμείνεις στην ομάδα. Δηλαδή το βλέπεις σαν προτεραιότητα, αν μπορώ να το θέσω έτσι στον Άρη. Ναι, φυσικά. Ναι, και είναι λογικό. Mm-hmm. Γνωρίζω τους ανθρώπους, έχουμε καλή συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά τον προπονητή και τα λοιπά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά έχω καλή σχέση με τους ανθρώπους της ομάδας. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν. Πέρασα 2 χρόνια έντονα. Την πρώτη χρονιά βγήκαμε τέταρτη. Την δεύτερη δεν παίξαμε καλά. Δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τους αρχικούς μας στόχους. Τι να κάνουμε. Ήταν 2 έντονες χρονιές. Οι οποίες, εντάξει, όσο δύσκολη και αν ήταν η φετινή χρονιά, νομίζω ότι σε κάνει πιο δυνατό. Μέσα από δυσκολίες φτιάχνεις χαρακτήρα. Σίγουρα. Γενικότερα, πώς είδες το πρωτάθλημα φέτος? Νομίζω ότι η ευχάριστη έκπληξη στο κύπελο και στην Ευρώπη ΑΕΚ δεν τα έχει πάει τόσο καλά στο πρωτάθλημα, ίσως γιατί έδωσε και βάρος αλλού. Απ' την άλλη λένε δεν την απέκλεισε ο Άρης φέτος στο κύπελο, γι' αυτό το πήρε. Γιατί νομίζω τα 3 τελευταία χρόνια την απέκλει ο Άρης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ναι, όντως στην Ελλάδα δεν είχε και η ΑΕΚ πολλά σκαμπανεβάσματα. Έκανε κάποιες ήττες που κανείς δεν τις περιμένα. Όταν μια ομάδα παίζει Ευρώπη, γυρνάω σε αυτό που λέγαμε πριν, είναι πολύ δύσκολο και στις δύο διοργανώσεις να έχεις σταθερή πορεία. Δηλαδή δεν γίνεται. Η ομάδα πρέπει να αποτελείται σίγουρα από 12-14 παίχτες, να υπάρχει χημεία, που αυτό είναι δύσκολο στις μερινές μέρες, γιατί αν δεις όλες οι ομάδες διώχνουν 10 και παίρνουν όλους 10. Οπότε υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνει μια ομάδα για να είναι σταθερή στο αγωνιστικό κομμάτι. Έχει δείξει ότι έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Πήρε 2 τίτλους που στην αρχή της χρονιάς νομίζω κανείς δεν θα το πίστευε και συνεχίζει. Και μπράβο της. Έχει ανεβάσει το πρωτάθλημα, έτσι. Χρειαζόμαστε όσο δυνατόν περισσότερες δυνατές ομάδες. Και όσο περνάνε τα χρόνια βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα ανεβαίνει επίπεδο και αυτές οι ομάδες τώρα θα ανέβουν φέτος σε Α1, έχουν οικονομική άνεση, θα δείξουν ένα καλό πρόσωπο, οπότε αυτόματα το πρωτάθλημα ανεβαίνει. Όντως. Εμείς από την πλευρά μας να ευχηθούμε και ο Άρης να βρει το δρόμο του και να επιστρέψει στο επίπεδο το οποίο αρμόζει στην ιστορία του και στο πρεστίζ του.
Ευχόμαστε να είσαι και εσύ μέλος της νέας προσπάθειας που θα γίνει και γενικότερα όπως εξελιχθούν τα πράγματα να είναι και καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, για το χρόνο σου. Να είσαι καλά. Άρα τις τρίπλες. Καλά. Καλά τα είπε. Κάτι βγάλαμε. Ναι. Είπε πέντε πραγματάκια και είναι φυσιολογικό και καλό. Ναι, όντως. Και νομίζω ότι επειδή όντως ο Μιχάλης άκουσε αρκετά στην αρχή της σεζόν, νομίζω ότι, δεν ξέρω, ίσως να είναι και ο MVP της φετινής σεζόν. Για να σκεφτώ, ο Αθηναίο επίσης σε κάποια παιχνίδια, αλλά έλειπε σε πολλά. Από πλευρά σταθερότητας νομίζω ότι ήταν ίσως ο Φλιώνης, καλύτερος, ναι. Επειδή είναι έτσι πιο μικρός και έτσι, ο σταθερός είναι πιο. Ο πιο σταθερός παίκτης ήταν ο Μιχάλης Αϊρέλης φέτος. Ο Φλιώνης επίσης, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι, ήταν εντυπωσιακός. Εντάξει, και λόγω ηλικίας ο Φλιώνης νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει όλο το μέλλον μπροστά, το οποίο λύγει και αυτό το συμβόλαιο νομίζω. Και πρέπει να τα δούμε σιγά σιγά αυτά τα πράγματα. Βέβαια. Και πρέπει να τα δει η διοίκηση βασικά, όχι εμείς. Προκειμένου να. Είναι η ομάδα δυνατή γιατί έχουμε και τα μπαν και πρέπει να γίνει δουλειά. Είναι έξι τα μπαν. Δεν είναι να πει έξι. Ωραία. Δεν είναι να πει ένα-δύο, ας πούμε, άντε θα μπούμε σε διαδικασία να μιλήσουμε με τα παιδιά. Αλλά εντάξει, αυτές είναι οι αμαρτίες του παρελθόντος, από τις οποίες πρέπει να διδαχθούμε και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει το τιμόνι της ομάδας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απεμπλέξουν από αυτήν την κατάσταση το σύλλογο. Αυτά λοιπόν, Χρυσάνθε, όσον αφορά την πρώτη ώρα. Ολοκληρώνουμε, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, έχουμε περάσει την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ πάντοτε στον Λίμπερο, στους 107 και 4, μέχρι και τις 7. Μαζί σας με μπάσκετ ξεκινήσαμε, φιλοξενώντας τον Μιχάλη Τσαϊρέλη σε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε στην εκπομπή με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τον Άρη και πλέον η σκυτάλη τις επόμενες μέρες νομίζω περνάει ξεκάθαρα στα χέρια του Δημήτρη Γουλιέρμου και στο ποιες είναι οι προθέσεις του για την επόμενη μέρα, τι σκοπεύει να κάνει και πότε θα αποφασίσει να τοποθετηθεί γύρω από την επόμενη μέρα και το τι αυτή περιλαμβάνει στο μπασκετικό Άρη που ουσιαστικά ξεκινάει από το μηδέν και από την αρχή μια καινούργια πλέον προσπάθεια αφού ξεμπέρδεψε με επώδυνο φυσικά τρόπο και αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό από την περιπέτεια με τον Νίκο Λάσκαρη. Από εδώ και πέρα δηλαδή το μπάσκετ θα μας δώσει αφορμές κυρίως για το τι σκέφτεται ο νέος του ιδιοκτήτης. Έχουν το 90% εδώ και λίγες μέρες, μεγάλο μέτοχος της ΚΑΙΑΡΕΣ, ο κύριος Δημήτρης Γουλιέλμος. Ποιοι θα τον πλαισιώσουν, μετοχικά επαναλαμβάνω, ποιοι θα τον πλαισιώσουν και οικονομικά, συνεπακόλουθα, δηλαδή να το βοηθήσουν για να ανταπεξέλθει στις δύσκολες υποχρεώσεις που έχει. Και τι ομάδα θα παρουσιάσει τελικά ο Άρης, και είναι πολύ νωρίς βέβαια για κάτι τέτοιο, να μιλάμε για κάτι τέτοιο, την επόμενη σεζόν, ποιες θα είναι οι αγωνιστικές προϋποθέσεις για την επόμενη χρονιά. Είναι αλυσιδωτά νομίζω, ναι. Όλα αυτά, Αλέξη, γιατί για να δημιουργηθεί ομάδα πρέπει καταρχάς να ξέρουμε ποιος θα είναι ο προπονητής, αν και ο Βαγγέλης Αγγέλου συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να είναι αυτός ο οποίος θα οδηγήσει και τη νέα σεζόν την ομάδα. Αλλά αυτό θα το ξέρουμε οριστικά μέσα στο επόμενο διάστημα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και αρκετά επιπλέον ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Και φυσικά το θέμα των μπαν και η ποινή της απαγόρευσης μεταγραφών. Γιατί χωρίς μπαν. Φυσικά. Είναι τελείως διαφορετικά τα κριτήρια έχοντας 6 μπαν στην πλάτη και τελείως διαφορετικά όταν πορεύεσαι, όταν έχεις μια πολύ μεγάλη δεξαμενή επιλογής παικτών. Ναι. Εντάξει, η ομάδα νομίζω ότι έκλεισε με αξιοπρέπεια τη σεζόν, τηρουμένων των αναλογιών βέβαια πάντοτε. Και λέω τηρουμένων των αναλογιών με βάση τα δεδομένα που είχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης χρονιάς. Εντάξει, άλλες είναι οι απαιτήσεις ασφαλώς, άλλα είναι τα θέλω, άλλα είναι τα πιστεύω μας, αλλιώς θέλουμε να βλέπουμε τον Άρη, χωρίς καμία αμφιβολία, αλλά επειδή ακριβώς ήταν έτσι η κατάσταση φέτος, νομίζω ότι το φινάλε τουλάχιστον ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτό που έπρεπε να ξεφύγει η ομάδα από τις περιπέτειες και στο τελευταίο 50 να διεκδικήσει με αξιώσεις και την είσοδό της στα play-off του πρωταθλήματος, κάτι που το κάνει αδιάλειπτα τα τελευταία χρόνια, οπότε 20 κάτι χρόνια έχει να.
Για πρώτη φορά έμεινε εκτός της διαδικασίας play-off. Τελευταία φορά που έμεινε εκτός της οκτάδας ήταν πριν από 16 χρόνια το 2002 και τότε μάλιστα είχε παίξει δύο παιχνίδια με τη Δάφνη η ομάδα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μιλάμε για μια πραγματικά πολύ δύσκολη χρονιά. Το τι άφησε δηλαδή στο πέρασμά του ο Νίκος Ολάσκαρης αυτή την ομάδα, και ελπίζουμε ο Δημήτρης Γουλιέλμος και όποιοι είναι από πίσω του, το ποιοι ακριβώς είναι στο χέρι του ίδιου να τους ανακοινώσει, για να γνωρίζει ο κόσμος πώς θα πορευτεί, πιστώνοντάς του βέβαια ότι προσπάθησε και όντως σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα επέφερε μια ηρεμία στην ομάδα, έβαλε κάποια χρήματα, πληρώθηκαν προσωπικό και καλαθοσφαιριστές, με την αλλαγή του προπονητή άλλαξε λίγο και αγωνιστικά η ομάδα και σώθηκε όπως σώθηκε έτσι η φετινή χρονιά. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που παίρνει τη σκυτάλη τις επόμενες ημέρες, καθώς ολοκληρώνονται τις επόμενες δύο εβδομάδες οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας με τρία παιχνίδια. Ένα την Τετάρτη στη Σπάρτη, μεθαύριο, μετά από διάλειμμα δύο εβδομάδων λόγω των ρεπότων συνεχόμενων. Την Κυριακή είναι το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στις 5 η ώρα, το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού. Και τελευταία υποχρέωση την μεθεπόμενη Κυριακή, 27 του μήνα, στην Καρδίτσα με την Αναγέννηση. Δύο μάτς μάλιστα εκτός έδρας με δύο ομάδες που καίγονται για βαθμούς, τόσο η Σπάρτη όσο και η Αναγέννηση. Καρδίτσα απέναντι στην Ανάρη, ο οποίος φυσικά είναι πολύ πιο χαλάρος, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι θα πάει να χάσει και στη Σπάρτη αλλά και στην Καρδίτσα την τελευταία αγωνιστική. Η ομάδα αύριο το πρωί θα αναχωρήσει, χωρίς προπόνηση μάλιστα, διότι θα ξεκινήσει νωρίς-νωρίς, 10 η ώρα το πρωί για τη Σπάρτη, γιατί είναι κοντινό το ταξίδι οδικός. Με τις στάσεις υπολογίζεται ότι θα κάνουν 9-10 ώρες να φτάσουν. Περίπου τώρα, ίσως και λίγο λιγότερο. Είναι πάντως αρκετές οι ώρες στο δρόμο για τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτήσουν την 18μελή αποστολή αύριο, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι θα επιλεγούν αυτή τη φορά για εκτός έδρας παιχνίδι μόλις 18 και όχι 20 όπως συνηθίζει ο προπονητής του Άρη. Σε αυτή την υποχρέωση που πρέπει να διεκπεραιώσει ο Άρης, ο οποίος πέρσι θυμίζω είχε πάει αεροπορικό στη Σπάρτη, είχε πάει μέχρι την Αθήνα και από εκεί ο οδικός, φέτος επιλέγει να ταξιδέψει ο οδικός. Δεν ξέρω αν θα κάνει γυμνάσια στους ποδοσφαιριστές η ομάδα. Εντάξει, είναι δύσκολο, κακά τα ψέματα για αυτούς που θα είναι στην αποστολή, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο το πρωί θα αναχωρήσουν και όταν με το καλό φτάσει η αποστολή αναζητείται ένα γήπεδο για να κάνει η ομάδα ένα ξυμούδιασμα, ένα χαλάρωμα εκεί στη Σπάρτη, λίγο απλά για μια ενεργοποίηση, γιατί τόσες ώρες μέσα στο λεωφορείο θα σκευρώσουν οι ποδοσφαιριστές, και αναζητείται απλά έτσι μια ωρίτσα να μπορέσει η ομάδα να κάνει ένα ξυμούδιασμα πριν το βραδινό και πριν το παιχνίδι. Και φυσικά το ακόμη χειρότερο είναι ότι μετά αναμένεται και η επιστροφή, την Πέμπτη είναι χαμένη φυσικά, είναι ότι η ομάδα φτάσει το πρωί και θα κάνει μια προπόνηση Παρασκευή και ένα χαλάρωμα το Σάββατο για το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Έγινε μια προσπάθεια πάντως πριν από όλα να σας πω ότι να αλλάξει το μάτς με τον Πανσεραϊκό και να πάει Σάββατο, για να έχει μεγαλύτερη πρακτική επιτυχία, να γίνει 7 η ώρα υπό το φως των προβολέων αντί για Κυριακή στις 5 όπως είναι αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί. Και είναι ευνόητο το γιατί το επεδίωξε ο Άρης. Είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι, η τελευταία ευκαιρία για να δει ο κόσμος στην ομάδα, και ήθελε, και πολύ σωστά νομίζω σκέφτηκε η διοίκηση, να το κάνει 7 η ώρα, να κλείσει και η αγορά, να πάει ως περισσότερος κόσμος και από την επαρχία στο γήπεδο. Αλλά δυστυχώς, ενώ δεν ήταν αντίθετη η Λίγκα, η Football League, σκόνταψε στο ότι το μάτς έχει οριστεί, είναι τηλεοπτικό, την Κυριακή στις 5 και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα δεν αλλάζει κάτι. 5 ώρα την Κυριακή ο Άρης θα υποδεχθεί στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι την ομάδα του Πανσεραϊκού. Αυτός μια παρένθεση. Πραγματικά θα ήταν ωραία να γινόταν Σάββατο 7 η ώρα. Φυσικά και περισσότερος κόσμος. Ένα χειροκρότημα στην ομάδα για αυτά τα παιδιά τα οποία κατάφεραν φέτος και υλοποίησαν το στόχο. Ακριβώς. Τώρα την Τετάρτη μεθαύριο στη Σπάρτη θα δούμε μια αρκετά αλλαγμένη ομάδα. Θα μείνουν στη Θεσσαλονίκη κάποιοι από τους βασικούς ποδοσφαιριστές που τράβηξαν το κουπί δηλαδή τη φετινή χρονιά. Επί παραδείγματι ο Πλατέλας και ο Σόουζα, δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Ο Βαλεριάνος μια τρίτη. Τρεις δηλαδή από τους βασικούς φέτος στην ομάδα. Έχουν ρίψει ότι και ο Μπούρμπος θα μείνει εκτός. Και θα έχουμε κάποιους τραυματισμούς, μικρότραυματισμούς βέβαια, με ενοχλήσεις που έχουν ο Κάσος και ο Ντούνης. Θεωρώ ότι και οι δύο λόγω αυτών των ενοχλήσεων θα μείνουν εκτός. Άρα όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι.
θα είναι στη 18άδα με μια δεκάδα που θα αποτελείται από τον Καντιμίρ στο τέρμα, τον Τζανακάκη στο δεξιά άκρο της άμυνας, τον Κανακούδη στο αριστερό, τον Μαραγκό με το Δελιζίση στο κέντρο της άμυνας, τον Νίκητς με το Μουμίν στα αμυντικά χαφ και το Χαντί μπροστά του σε ρόλο επιτελικού μέσου. Από τη μία πλευρά στην επίθεση θα είναι ο Μπαργκάν, από την άλλη ο Πασάς, και στην κορυφή της επίθεσης ο πρώτος σκόρερ του Άρη, και έχει την ευκαιρία να διευρύνει και το σερί του και την συγκομιδή του στα γκολ, ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος. Αυτή είναι πιθανότατα 99,9% η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Δημήτρης Σπανός στη Σπάρτη, η οποία προσπάθησε παραλίγο να κάνει την έκπληξη στην Πάτρα χθες. Προηγήθηκε, τελικά έχασε με 2-1, όπως προηγήθηκε και η Καλαμαριά και έχασε από τον Κισαμικό 2-1 στο τέλος, εκείνο το απίστευτο μάτς, και φυσικά έχασε και ο Καραϊσκάκης από τον Όφη στα τελευταία λεπτά, σε αυτές τις τρεις ανατροπές που είχαμε χθες, και δεν λέω τίποτα περισσότερο. Στο πρωτάθλημα της Football League, ο Άρης άγγιξε δηλαδή για λίγο, φάνηκε να αγγίζει την πρώτη θέση, αλλά τελικά η ανατροπή του Όφη έφερε ξανά τον Όφη στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία, εντάξει, οκ. Το θέμα είναι ο Άρης να κλείσει με αξιοπρέπεια τη σεζόν. Η Σπάρτη καίγεται για βαθμούς την Τετάρτη. Ο Άρης σαφώς είναι πιο χαλάρος, αλλά υπάρχουν παίκτες που θέλουν να δείξουν πράγματα. Παίζοντας την Τετάρτη, παίζουν για το όνομα, για την ιστορία του Άρη, για τους εαυτούς τους, για την ιστεροφημία τους. Για ένα καλό συμβόλαιο ενδεχομένως, γιατί κάποιοι από αυτούς θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Το μάτς από το Web TV της ΕΡΤ θα μεταδοθεί στις 5 η ώρα, με τα δεδομένα που σας περιέγραψα για αυτό το. Ένα από τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια της ομάδας. Άλλη δεκάδα λογικά θα δούμε μετά με τον Πανσεραϊκό την Κυριακή. Θεωρώ ότι εκεί ο προπονητής, παίκτες που τράβηξαν το κουπί, θα χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή ο Πλατέλας με τον Σόζα θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξουν για τον Πανσεραϊκό, για να εισπράξουν το χειροκρότημα όπως πρέπει από τον κόσμο της ομάδας, όπως και ο Ιντζόγλου. Παιδιά δηλαδή τα οποία ήταν αποτέλεσμα τη ραχοκοκαλιά της φετινής προσπάθειας και της ανόδου στην Super League. Από σήμερα έχει ξεκινήσει. Και Ντάρσι Νέ, συγγνώμη που σε διακοπτώ, ναι. Αλέξη, και Ντάρσι Νέ το πιθανότητα. Ο Ντάρσι Νέ νομίζω θα είναι και στην αποστολή αύριο. Επίσης τα τελευταία, οι τελευταίες του στιγμές γενικά στο ποδόσφαιρο για τον Βραζιλιάνο. Ναι, ο οποίος έπαιξε στο φιλικό με τον Εθεσσαϊκό και αύριο θα είναι νομίζω και στην αποστολή στο παιχνίδι με την Σπάρτη. Τώρα, από σήμερα σας δώσω το ρεπορτάζ που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένο, και μετά το διάλειμμα των 6.30 θα σας πούμε για Πάκο Ερέρα και όλα τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το θέμα του προπονητή, γιατί ρωτάτε αρκετοί. Από σήμερα και για τις επόμενες 2 εβδομάδες, μέχρι δηλαδή να ολοκληρώσουν οι ποδοσφαιριστές τις υποχρεώσεις τους και να μας αποχαιρετήσουν, διότι λογικά θα κάνουμε και μια προπόνηση αποχαιρετιστήρια στις 28 και 29, με τον Ίδα και τον Παναή, θα σκορπίσουν προς διάφορες κατευθύνσεις και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Οπότε σε αυτές τις 2 εβδομάδες τις επόμενες, η Δίκης θα προσπαθήσει να κλείσει τα μέτωπα της εκκρεμότητας που υπάρχουν με τους ποδοσφαιριστές, να μιλήσει μαζί τους, να τακτοποιήσει το οικονομικό. Ήδη από σήμερα άρχισαν να γίνονται κάποιες μικρές καταβολές, το ίδιο θα γίνει και τις επόμενες μέρες, προκειμένου όταν θα κλείσει στις 27 του μήνα η σεζόν να έχει συζητήσει με τους περισσότερους, να μην πω με όλους, με τους παίκτες που θέλει να κρατήσει, με αυτούς που θέλει να αποδεσμεύσει, να κάνει κάποιες συμφωνίες μαζί τους, για να μην έχουμε προβλήματα με προσφυγές ή οτιδήποτε άλλο και χαλάσει έτσι αυτή η εικόνα της φετινής χρονιάς. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει για μια ομάδα η οποία τίμια έβγαλε το ψωμί της φέτος στο γήπεδο. Κατάφερε, πήρε την άνοδο, δεν λέει κανείς ότι υπήρχε καμιά μπαλάρα, ούτε ότι μας έβγαλαν τα μάτια με την απόδοσή τους, αλλά ήταν μια απόλυτα σοβαρή προσπάθεια από όλους κατά τη διάρκεια της χρονιάς, και το ελάχιστο νομίζω που πρέπει να κάνει η Δίκηση απέναντί τους είναι να φύγουν έτσι όπως πρέπει να φύγουν αυτοί που είναι να φύγουν και να παραμείνουν όσοι παραμείνουν στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Αυτά είναι θέματα που έχουν να κάνουν με σχεδιασμό, με προπονητή, με όλα τα υπόλοιπα που θα συζητήσουμε μετά το διάλειμμα των 6.30 αύριο. Ο Άρης θα καταθέσει και το φάκελό του για αυτή τη διαδικασία της επιτήρησης που από φέτος έχει λανσάρει η ΕΠΟ. Είναι το δεύτερο τρίμηνο, Ιανουάριος με Μάρτιος δηλαδή, θα ακολουθήσει ένα ακόμη τελευταίο για να κλείσει η αγωνιστική σεζόν. Ο Άρης σήμερα εξασφάλισε και τις τελευταίες υπογραφές από κάποιους ποδοσφαιριστές, του Πίντο για παράδειγμα, ο οποίος ήταν πάλι ένα αγκάθι της τελευταίας στιγμής. Πήρε δηλαδή όλες τις υπογραφές, διακανονισμούς δηλαδή με τους ποδοσφαιριστές που είναι στο ρόστερ της ομάδας και με το τεχνικό team και με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και την εφορία. Αυτά, για αυτά τα δύο ελέγχεσαι ούτως ή άλλως στην επιτήρηση, για τίποτε άλλο, όλα τα υπόλοιπα αφορούν την αδειοδότηση και επαναλαμβάνω η ποινή είναι -3 εφόσον
δεν έχεις τακτοποιήσει κάτι από αυτά που σας περιέγραψα. Από την ΠΑΕ Άρης υποστηρίζουν ότι τακτοποίησαν και τους ποδοσφαιριστές και τα άλλα δύο που σας είπα. Οπότε δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι μεθαύριο 15. 14 δεν είναι σήμερα. Ναι. Μέχρι μεθαύριο 15 είναι η προθεσμία που έχουν οι ΠΑΕ της Football League να καταθέσουν τους φακέλους για το δεύτερο τρίμηνο της επιτήρησης. Προς το τέλος του μήνα είναι η αδειοδότηση και εξετάζεται ο Άρης και οι ομάδες της Football League για την αδειοδότηση της επόμενης σεζόν, εκεί που είναι το σημαντικό δηλαδή, στις αρχές Ιουνίου με το καλό, και ελπίζουμε πραγματικά ο Άρης φέτος να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, όπως φαίνεται ότι έτσι όπως πάει το πράγμα θέλω να πιστεύω δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα και θα αδειοδοτηθεί κανονικά για την επόμενη του σεζόν στην Super League. Αυτά για το σημερινό ρεπορτάζ, ότι έχουμε μέχρι σήμερα. Πάκο Ερέρα έχουμε σε λίγο, σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ, οπότε μείνετε εδώ στο Λίμπερο για να ακούσετε τι ακριβώς συμβαίνει με τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό, ο οποίος είναι στην κορυφή της λίστας των προπονητών που έχει ο Θόδωρος Καρυπίδης από την Ιβηρική Χερσόνησο. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και τώρα ο Γιάννης Παναγωνιάρης θα μας αναλύσει το προφίλ του Πάκο Ερέρα. Έρχεται, έρχεσαι. Εδώ τώρα πάω στο αεροδρόμιο. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι ένα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του Θόδωρου Καρυπίδη και είναι πολύ πιθανό να είναι αυτός ο προπονητής που θα αντικαταστήσει τον κύριο Σπάνο. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, δεν υπάρχουν υπογραφές, συμφωνίες, δεν υπάρχει καμία υπογραφή, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει μια συζήτηση, μια κουβέντα που γίνεται σε ένα επίπεδο προφορικό. Οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν καταλήξει σε κάποιες έτσι, σε μια κοινή συνισταμένη, σε μια κοινή γραμμή. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν αυτό θα μετουσιωθεί σε υπογραφές και σε ανακοινώσεις, αυτό το ξέρουμε μετά το τέλος φυσικά των τριών τελευταίων παιχνιδιών που έχει να δώσει η ομάδα. Πάντως από την διοίκηση του Άρη δεν το διαψεύδουν, ίσα ίσα επιβεβαιώνουν ότι είναι ένας προπονητής με τον οποίο βρίσκονται σε συζητήσεις, σε επαφές, ο συγκεκριμένος, ο πολύπειρος Πάκο Ερέρα. Και λέω πολύπειρος γιατί στις 2 Δεκεμβρίου θα κλείσει τα 65 του χρόνια, δεν το λες και φέρελπη και προπονητή που ξεκινάει τώρα την καριέρα του. Είσαι ένας από τους φτασμένους προπονητές στην Ισπανία. Ως επιτοπλίστων εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια σε ομάδες Segunda Division. Έχει πετύχει βέβαια ανόδους και έχει καθίσει για κάποιο διάστημα και στην Primera Division με τη Las Palmas και τη Θέλτα, τις οποίες αμφότερες οδήγησε στην μεγάλη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος, αλλά μετά από κάποια άσχημα αποτελέσματα απομακρύνθηκε, όπως απομακρύνθηκε και φέτος από τον πάγκο της Sporting Gijón, με την οποία δούλεψε από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη, όταν είχε σε 20 παιχνίδια κάθισε στο πάγκο της Sporting Gijón, στη δεύτερη κατηγορία, Segunda División. Απλά μετά από 6 μάτς δίχως νίκη, 4 ήττες και 2 ισοπαλίες στα τελευταία 6 από τα 20 που κάθισε συνολικά στον πάγκο της Sporting Gijón, απομακρύνθηκε και από τότε είναι χωρίς ομάδα. Το τελευταίο εξάμηνο δηλαδή είναι χωρίς ομάδα. Πάντως ανελιπώς τα τελευταία χρόνια είναι σε πάγκους διάφορων ομάδων, ξεκινώντας εκεί από την Καταλωνία, από την Μπανταχόθ. Είναι γεννημένο στη Βαρκελόνη ο Πάκο Ερέρα. Έχει δουλέψει στην Νουμάνθια, έχει δουλέψει στη Μέριδα, στην Αλμπαθέτε, στην Πόλη Εχίδο, στη Ρεκρεατίβο Ουέλβα, στην Καστεγιόν, στη Βιγιαρεάλ Μπέ, στην Θέλτα, στην Σαραγώσα, στη Λασπάλμα, στη Βαγιαδολίδ και την Sporting Gijón. Αυτές είναι οι ομάδες στις οποίες έχει εργαστεί ως προπονητής. Περισσότερο στη δεύτερη κατηγορία, επαναλαμβάνω, του Ισπανικού Πρωταθλήματος και για ένα διάστημα με Θέλτα αλλά και Λασπάλμα στην Primera División, ενώ διετέλεσε τεχνικός διευθυντής της Εσπανιόλ για 3 χρόνια και επίσης assistant, συνεργάτη βοηθός δηλαδή, και αναλυτής του Ράφα Μπενίτεθ στη Λίβερπουλ τη διετία 2004-2006, και μάλιστα ήταν στο team δηλαδή όταν κατέκτησε και το Champions League το 2005 η ομάδα από το νησί. Έχει δηλαδή ένα παλμαρέ αρκετά πλούσιο, ένας ποδοσφαιράνθρωπος, ποδοσφαιριστής ήταν ο άνθρωπος, έχει παίξει πάνω από 200 παιχνίδια σε πάρα πολλές ομάδες, στην Sporting Gijón, στη Λεβάντε, στην Πανταχόβ, στη Σαμπαντέλ, στην Ισπανία. Μέσος ήταν, όχι ιδιαίτερα πρωτοκλασάτος, αλλά άνθρωπος του ποδοσφαίρου από πολύ μικρή ηλικία, ο Πάκο Ερέρα, ο οποίος έχει συνολικά σε πάγκους ισπανικών ομάδων, και αυτό δείχνει σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας την εμπειρία που διαθέτει,
548 φορές. Τα λες και λίγα τα παιχνίδια, 548 μάτς σε υψηλό επίπεδο, γιατί και η δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας είναι αρκετά ανταγωνιστική, είναι αρκετά καλό το επίπεδο, δεν είναι πριμέρα, αλλά σίγουρα δεν είναι όπως είναι η δικιά μας Football League, την οποία ζήσαμε τα δύο τελευταία χρόνια. Είναι μια βασική επιλογή, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη. Αυτή τη στιγμή έχει επικεντρωθεί, από ό,τι φαίνεται, ο Καρυπίδης στις συζητήσεις με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουν και αν θα φέρουν οριστική συμφωνία τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα πω εγώ, διότι όσον ούπου ολοκληρώνονται και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άρη με τα τρία τελευταία παιχνίδια. Να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώθηκε και ο φάκελος. Τα είπα. Τα είπες πριν που μιλούσες στο τηλέφωνο. Ρε φίλε, τι να κάνω. Τα είπες ότι όλα πληρώσαμε τα πάντα. Αυτή την ενημέρωση που είχαμε τη μετέφερα. Πώς θα το πεις αυτό, που δεν μπορούσα. Λοιπόν, άρα με την αδειοδότηση έχεις ενημέρωση. Πότε είναι ο φάκελος αδειοδότησης? Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου λογικά θα εξεταστούν οι φάκελοι της. Του στείλαμε. Όχι. Καλά, βέβαια. Τα οικονομικά στοιχεία είναι τα ίδια, οπότε με αυτό που ήδη έχεις περάσει, οπότε γι' αυτό δεν υπάρχει ανησυχία, αρκεί να γίνουν και το χαρτομάνι το υπόλοιπο να είναι σωστό, με ακαδημίες, βιωσιμότητα κτλ. Να πούμε ότι, όπως έχει γράψει και το Λαμπαοτάρη σήμερα, υπάρχει μια πρόταση προς την ΠΑΕΑΡΙΣ από εταιρεία ένδυσης Ιταλική, και δεν είναι η μόνη μάλιστα Ιταλική, γενικά... Βλέπω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τους γείτονες να εμπλακούν έτσι λίγο πιο ενεργά στην ελληνική αγορά και ο Άρης είναι μια καλή ευκαιρία μιας ομάδας που έχει πάρα πολύ κόσμο, που έχει διεισδυτικότητα για να το κάνουν αυτό. Οι πληροφορίες αναφέρουν και μάλιστα επιβεβαιώνεται την πλευρά της ΠΑΕ ότι η πρόταση είναι για 3 χρόνια με περίπου κοντά στα 450 με 500 χιλιάρικα το χρόνο για την ΠΑΕ Άρης, κάτι που σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα επιπλέον σημαντικότατο έσοδο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες προτάσεις, όμως αυτό που θα παίξει επίσης σημαντικό ρόλο είναι και το τι θα γίνει σε σχέση και με την μπουτίκ, με την διάθεση των ρούχων που θα έχει η ομάδα μέσω της μπουτίκ της ΠΑΕ Άρης, το πώς θα μπορέσει να δουλέψει γενικότερα και με το e-shop που θέλουν να κάνουν στην ΠΑΕ Άρης για να προωθήσουν τα προϊόντα, και αντιλαμβάνεται ο καθένας εμάς το 2018 είναι απαράδεκτο γεγονός ότι ο Άρης δεν έχει e-shop για να μπορέσει κάποιος φίλος από την, που να πω, από την Αθήνα, να μην πάω στο εξωτερικό ή να παραγγείλει μια φανέλα της ομάδας ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν, και ταυτόχρονα όπως καταλαβαίνετε χάνει και πολλά λεφτά έτσι η ομάδα, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν ξέρει αν μπορεί να αγοράσει ή όχι κάποια προϊόντα τα οποία θέλει, πέρα από το πρόμο, πέρα από το εμπορικό, πέρα από πολλά 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 πράγματα που πρέπει να γίνουν. Θα εξαρτηθεί λοιπόν και από αυτό το ποια θα είναι η επιλογή της ΠΑΕ σε σχέση με την εταιρεία ένδυσης. Γιατί αυτές οι εταιρείες, πέρα από τα χρήματα τα οποία δίνουν, γιατί στην ουσία διαφημίζονται μέσω των ομάδων, κάνεις και συμφωνίες για τα ρούχα. Με το αν θα παίρνεις 3 εμφανίσεις, 2, 5, 8 ή οτιδήποτε άλλο, και ανεβαίνει ή κατεβαίνει αντίστοιχα το κόστος. Επίσης μπορεί να κάνεις κάποια συμφωνία που να περιλαμβάνει στάνταρ, κάνεις συμφωνία που θα περιλαμβάνει την ΚΑΠΑ 17 και την ΚΑΠΑ 19. ΚΑΠΑ 20, μήπως είναι ΚΑΠΑ 20 τώρα στη Super League πάλι, διαλάζουν αυτά. ΚΑΠΑ 20 είναι, ναι. ΚΑΠΑ 20. Η ΚΑΠΑ 19 θα γίνει ΚΑΠΑ 20. ΚΑΠΑ 20 και ΚΑΠΑ 17. Ωραία. Πολλές ομάδες το επεκτείνουν και στις ακαδημίες το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, οι ακαδημίες αυτή τη στιγμή του Άρη μέχρι την ΚΑΠΑ 15 ήταν σε ένα άλλο καθεστώς από το καθεστώς που θα υπάρχει από εδώ και στο εξής. Και θα παραμείνει το καθεστώς για τις ακαδημίες κάτω από το 15 και προς τα Μπαμπίνη, που τα έχει ο Δημήτρης ο Καραμάλης, που έχει τη συμφωνία με τον Ερασιτέχνη Άρη. Και υπάγονται στον Ερασιτέχνη Άρη οι ακαδημίες. Απλά η ΚΑΠΑ 15 τώρα θα περάσει και αυτή στην ΠΑΕ Άρης, γιατί συμμετέχει στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της Super League. Όλα αυτά θα παίξουν το ρόλο τους στην τελική διαμόρφωση της όποιας συζήτησης και συμφωνίας με εταιρεία. Αλλά είναι θετικό για τον Άρη ότι υπάρχουν εταιρείες από το εξωτερικό που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον προκειμένου να πάρουν
τον Άρη και να διηγηθεί η ομάδα. Γενικότερα γίνονται κάποιες επαφές σε εμπορικό επίπεδο, ναι, για να βρεθούν και έσοδα για την επόμενη σεζόν, κάτι απαραίτητο. Θα ξεκαθαρίσει νομίζω τις επόμενες μέρες και το τηλεοπτικό. Σήμερα ξέρεις τι έμαθα, το Λεβαδιακός έκλεισε 1,2. Ποιος? Ο Λεβαδιακός. Φίλε, αυτά μήπως δεν είναι πραγματικά? Δεν γίνεται να έχει κλείσει ο Λεβαδιακός 1,2 και ο Πανιώνιος 2. 2,1 ο Πανιώνιος, 1,2 ο Λεβαδιακός. Για δύο χρόνια. Τι να σου πω. Δεν υπάρχουν. Λες, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Κάσα εδώ τι είμαι σήμερα. Ναι, φίλε. Α. Η K19 προηγείται 0-2 μέσα στη δόξα δράμας στο 60 λεπτό, λέει ο Γιώργος. Μπράβο την ομάδα του Πασχάλη Μελισσά. Μπράβο. Πώς κάνει εξαιρετική δουλειά στην ομάδα K19 και κερδίζει και το σεβασμό όλων. Και γιατί τον κάνει παιχτών, εξαιρετική δουλειά, επειδή είναι πρώτος και αίτητος και... Όχι, δεν κάνει δημόσιες σχέσεις γενικότερα. Α, γι' αυτό. Γι' αυτό ναι, όντως. Γι' αυτό. Και τα διαπιστευτήρια για κάθε προπονητή είναι η δουλειά του και το πώς διαχειρίζεται το υλικό του. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο για τον Άριο Πασχάλης ο Μελισσάς, ο οποίος θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να έτσι προστατευθεί. Για να μην πω κάτι παραπάνω, γιατί το δείχνει η δουλειά του, όχι τίποτα άλλο. Αλλά δεν είναι το θέμα μας τώρα η K19. Μόλις τελειώσουμε τις υποχρεώσεις τους και με την K19 θα τον φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή εδώ. Χρειάζονται το φέρουμε πράγματα, και στο στούντιο για να μιλήσουμε και με τον Πασχάλη, να μας πει πώς κύλησε γενικότερα όλη η φετινή χρονιά. Σε λέγα για το τηλεοπτικό, εγώ νομίζω ότι ο Άρης δεν πρέπει να πέσει κάτω 2 εκατομμύρια. Πρέπει να πετύσει να πάρει 2 εκατομμύρια τουλάχιστον τηλεοπτικό συμβόλαιο. Δεν το συζητάω για οτιδήποτε πιο χαμηλό. Αν ισχύουν αυτά τα νούμερα που έμαθα από την Αθήνα σήμερα, δεν νομίζω ότι ο Άρης πρέπει να πέσει κάτω από τα δύο, το καταλαβαίνετε. Και αυτό πρέπει να κυνηγήσει ο Θόδωρος Καρυπίδης για να έχει έτσι μια πολύ ισχυρή βάση οικονομική για να πατήσει πάνω σε αυτή για την επόμενη σεζόν. Προκειμένου ο Άρης στο μέτρο του δυνατού να είναι οικονομικά αυτάρκης και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς. Νομίζω ότι μέχρι να τελειώσουν αυτά τα τρία παιχνίδια, δύσκολα θα έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη σε επίπεδο παικτών, προπονητή που σας λέγαμε πριν από λίγο. Δύσκολα θα προχωρήσει κάτι και θα ανακοινωθεί. Νομίζω ότι όλα αυτά θα γίνουν από 27 του μήνα και μετά. Άρα ας κάνουμε λίγη ακόμη υπομονή. Όχι ότι δεν γίνονται επαφές, όχι ότι δεν έχουν γίνει βολιδοσκοπήσεις, όχι ότι δεν έχουν γίνει κρούσεις, όχι ότι δεν μιλάνε με διάφορους ποδοσφαιριστές. Απλά δεν υπάρχει καμία απολύτως συμφωνία και φυσικά πολλό δε μάλλον υπογραφή με κανέναν από αυτούς. Και με τον Ασλίδη για παράδειγμα, μια προφορική συμφωνία, αλλά όχι υπογραφές για τα επόμενα 2 χρόνια. Αυτά όσον αφορά και το θέμα του προπονητή, όποιες επαφές έχουν γίνει με ποδοσφαιριστές και πότε ακριβώς θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Λοιπόν, βγήκανε και οι διαιτητές για τα παιχνίδια της Τετάρτης. Να σας πω ότι το μάτι του Άρη με την Σπάρτη θα σφυρίξει ο Μαρκαντονάτος. Oh. Είναι από την Ηλία. Από δίπλα. Ναι, οικονομία. Σπήλιος Οικονόμου Αχαΐας, Κωνσταντίνος Φαρμάκης Δυτικής Αχαΐας Αττικής και ο Κορδολέμης Ανατολικής Αττικής. Δεν είναι Σπάρτη, ο τέταρτος. Δεν έχει φαίνεται. Ναι, προφανώς. Βλέπω καμιά ομορφιά βλέπω την Τετάρτη. Σου λέει ο Άρης έχει βγει. Κάτσε να σώσουμε τη Σπάρτη. Ηλία και Αχαΐα. Πω. Εντάξει, το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, στις τελευταίες αυτές τις αγωνιστικές, είναι το τι γίνεται στην ουρά. Ο Παναγιάλιος και η Καλυθέα μας έχουν αποχαιρετήσει. Νομίζω και ο Πανσεραϊκός δεν. Έχει 29 με το μείον 3. Ναι, δύσκολα. Ο Ιγυνιακός, η Αναγέννηση Καρδίτσης. 34 έχουν. Σπάρτη. 37. 40 έχει μόνο Εργοτέλης. Και ο Ρωτές σε καλύτερη μοίρα. Λίγο καλύτερη μοίρα, με 40 επίσης βαθμούς. Αλλά η ομορφιά που έχει γίνει με τον Εργοτέλη δεν υπάρχει έτσι. 0-3 από τον Πανσεραϊκό. Δεν έχουν αφαιρεθεί οι βαθμοί. Αφού δεν έχουν τελεσυνδικήσει εδώ, καταθέτει. Ναι. Για ποιο λόγο δεν έχουν αφαιρεθεί? Τώρα, άμα φάνε μείον 3, θα ξαναφάνε. Άμα δεν είναι πάλι επιτήρηση, θα φάνε άλλου μείον 3. Ναι, προφανώς. Τι θα κάνουν? Τι θα κάνουν? Αυτό είναι ο κανονισμός, δε φίλε. Τι θες να κάνω εγώ τώρα? Ναι. Μήπως γι' αυτό. Και πώς έκατσε τώρα η Κέντα, παίζει με τις δύο ομάδες οι οποίες καίγονται πραγματικά. Και η Σπάρτη και η Αναγέννηση Καρδίτσας. Την Τετάρτη και την τελευταία αγωνιστική, στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Άντε, την Τετάρτη θα είσαι ψηλό τέτοιος. Την τελευταία αγωνιστική στην Καρδίτσα, αφού έχεις παίξει και το μάτς με τον Πανσεραϊκό, ναι, που θα το κάνεις, ας πούμε, θα δώσει ένα τόνο, ας πούμε, επιστρέφουμε, παιδιά, τελευταίο, ναι, μάτς εντός έδρας, θα έχει και λίγο ενδιαφέρον εκεί για τον κόσμο και θα θες και εσύ να δείξεις 5 πράγματα, να βάλεις και 5 γκολ, 3-2-1, τέλος πάντων. Και μετά από αυτό θα πας στην Καρδίτσα. Πω,
Κλιγκόπουλος δίνει την μπάλα δεξιά. Για πάλι τον... καλά δεν λες που είναι αντίθετα. Δηλαδή να ήταν η Σπάρτη τελευταία αγωνιστική. Εκεί να δεις τι θα γινόταν. Καρδίτσα αντέχεται. Πώς είναι, τρεις ωρίτσες με το λεωφορείο. Μια χαρά. Τώρα πες Καρδίτσα, ο Ρόβας τι έγινε, είναι στο ξύλο χθες, αμαλιάδε και πέφτει το ξύλο. Νομίζω δεν ήταν, ήταν εκτός. Τιμωρημένος. Νομίζω ήταν εκτός. Μπερδεύτηκαν στην αμαλιάδα. Έπεσε ο κόρυβος και δέρνανε το στο ποδόσφαιρο. Πω. Τέλος πάντων. Μπράβο στα Τρίκαλα. Πήγανε, σώσανε τον Πανιόνιο. Αλλά και εσύ, ρε πρόεδρε του Πανιόνιου, πες ένα ευχαριστώ, ρε φίλε, στην ομάδα των Τρικάλων. Δεν γίνεται, λέει. Ο κόρυβος ήταν να πέσει. Δεν υπάρχει. Μόνο αν θες να πέσει, χάνεις από αυτούς με 7 παίκτες. Ναι, ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Άρης έχασε δύο φορές. Ποιος? Ο Άρης έχασε δύο φορές. Όχι, την πρώτη δεν έχασε. Την πρώτη διασύρθηκε. Και χάσαμε εδώ μέσα από αυτούς εδώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Η ουσία είναι να διορθωθούν οι καταστάσεις στο μπάσκετ. Τα είπαμε πριν και με τον Μιχάλη Τσαϊρέλη. Περιμένουμε πλέον σιγά σιγά. Κύριε Παραπονιάρη, θα κάνει και μια συνέντευξη ο κύριος Γουλιέλμος. Έχει προαναγγείλει κάτι? Δεν έχει προαναγγείλει κάτι, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε, πιθανότατα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα αναγγείλει. Θα κάνει μια τοποθέτηση. Τοποθέτηση ή συνέντευξη? Με φωνάξετε να έρθω. Εννοείται. Ωραία. Θα θέσεις ερωτήματα. Έτσι. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε το κοινό μας, κύριε Σαββόπουλε. Ετοιμάζεται ο κύριος Ματζιούκης να μπει, να πει για την άνοδο του Ηρακλή. Είναι γεγονός από χθες. Έχει επιστρέψει στη Football League και ο Ηρακλής. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι αρκετά δύσκολο του χρόνου. Με αρκετές καλές ομάδες. Και σιγά σιγά πρέπει να επιστρέψει ο Ηρακλής και στην μεγάλη κατηγορία. Να έχουμε ένα πολύ πιο δυνατό και αξιόπιστο πρωτάθλημα και στη Super League. Να δούμε βέβαια και πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Πώς θα ανεβαίνουν, πώς θα πέφτουν, τι θα γίνεται ακριβώς. Θα είναι μεγάλο το καλοκαίρι από αυτή την άποψη. Πάντως το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου θα αρχίσει 25 Αυγούστου. Είναι η ανοίξη, 24 μάλλον, Σάββατο, θα γίνει το πρώτο παιχνίδι. Οπότε φέτος πρέπει να αντιληφθείτε οι Αργιανοί ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε λίγο τις διακοπές μας. Θα έχει και προετοιμασία μέσα στον Ιούλιο. Και εδώ ο Γιάννης Παραπονιάρης με τον Νίκο Παπαδόπουλο θα είναι στα μικρόφωνα του Λίμπερο τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Ιούνιο. Νομίζω πρέπει να αρχίσει από τώρα το Μάιο, γιατί έχουμε βάφτιση φίλε, οπότε πρέπει να αρχίσει η διαδικασία. Ε, Άλεξ, σωστά δεν τα λέω, τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν κάποιες εκπομπές. Ναι. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πολύ ωραία. Ωραία. Πάρετε τώρα άδεια, γιατί δεν σας βλέπω. Γι' αυτό σιγά σιγά ο Γιάννης ήρθε σήμερα εδώ. Έτσι. Παίρνει το κολλάι. Να αρχίσει να προσαρμόζεται σιγά σιγά στα δεδομένα. Έτσι. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε εδώ συντονισμένα. Από αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Ο Γιώργος Ματζούκης είναι ήδη εδώ. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Παραπονιάρη για τη συνέντευξη αλλά και τον μπασκετικό ρεπορτάζ που μας έδωσε διαζώσει σήμερα. Ο Γιώργος Ματζούκης είναι ήδη εδώ με την ώρα για μπλε και ακολουθεί εδώ στο Λίμπερο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.